day. You speak English? Yes. Moi, no, speak. I'm sorry. Parlez-vous français? Oui. Oui. Moi, no, parle français. Sprechen Sie Deutsch? No. Io speak Deutsch. Ελληνικά δεν μιλάτε? Τι πράγμα? Πώς βέβαια. Τότε γιατί δεν αρχίζετε με αυτά? Στην Ελλάδα είμαστε. Σας πέρασε για ξένη. Ψηλή, ξανθά μαλλιά. Εσείς πώς το καταλάβατε πως είμαι Έλληνας? Από τα γερμανικά σας. Αφού δεν ξέρετε. Ναι, αλλά μπορώ να καταλάβω αν αυτός που μιλάει είναι Γερμανός ή όχι. Είστε πολύ έξυπνοι. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Αυτά. Αυτά. Ωραίος καιρός σήμερα. Γιατί χαμογελάτε? Γι' αυτό που είπατε. Νόμιζα ότι θα λέγατε κάτι πιο πρωτότυπο. Έχετε δίκιο. Κουτώ αυτό που είπα. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα έλεγα κατευθείαν αυτό που σκέφτομαι. Και πού ξέρετε ότι σκέφτομαι άλλο από αυτό που λέω? Δεν θέλει φιλοσοφία. Είναι ποτέ δυνατόν ένας νέος να θέλει να γνωρίσει μια κοπέλα μόνο και μόνο για να της πει ότι ο καιρός είναι ωραίος? Και βέβαια. Πάλι έχετε δίκιο. Ξέρετε, στην Αμερική που ζω, οι νέοι είναι πιο αυθόρμητοι, πιο ειλικρινείς. Όταν δουν και τους αρέσει μια κοπέλα, την πλησιάζουν και της λένε: μ' αρέσεις, θέλεις να γίνεις το κορίτσι μου? Έτσι, σε ανοιχτό χώρο. Χωρίς φεγγάρι, χωρίς τίποτα. Αν περιμέναν το φεγγάρι, χαθήκανε. Εκεί τον περισσότερο καιρό έχει συνευχές. Α, έτσι. Λοιπόν, θέλετε να φερθώ κι εγώ αμερικάνικα? Θα φερθώ. Δεσπιλής, μ' αρέσετε. Θέλετε να γίνετε το κορίτσι μου? Όχι. 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 Τώρα τα μπερδέψαμε. Και τι λένε τα Αμερικανάκια όταν το κορίτσι τους λέει πως δεν θέλει? Απλώς θα ρωτάνε γιατί. Λοιπόν, γιατί δεν θέλετε? Γιατί, χρυσό παιδί, εδώ δεν είμαστε στην Αμερική. Εδώ δεν έχεις συνευχές. Μπορούσες λοιπόν να περιμένεις να έχει και λίγο φεγγάρι για να με ρωτήσεις.